Μάλιστα. Ξανά μαζί λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, το πιο πολιτικοποιημένο θα έλεγα έτσι, όχι ότι το πρώτο δεν είναι, αλλά στο δεύτερο ναι. Υπάρχουν και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Γιατί μαζί μας έχουμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Σαρίδη, βουλευτή με την Ένωση Κεντρών, στο στούντιο στην Πρωινή Ανάγνωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Σαρίδη, καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πούμε, καταρχήν να ρωτήσουμε πρώτα για την κυρία Μεγαλεοικονόμου, πώς είναι η υγεία της. Χθες είχαμε ένα περιστατικό, έχασε τις αισθήσεις της στην Επιτροφή Μορφωτικών Υποθέσεων. Είχαμε χθες για την κυρία Μεγαλεοικονόμου. Mm-hmm. Ευτυχώς σήμερα που μίλησα και εγώ μαζί της, σήμερα το πρωί, λίγο πρωτού να έρθω στο στούντιό σας, μίλησα μαζί της. Είναι καλά, έχει ανάγκη από ξεκούραση, θα ξεκουραστεί και πιστεύω ότι σύντομα θα είναι πάλι μαζί μας. Να ευχαριστήσω κιόλας και την κυρία Τζούφη, η οποία ήταν παρόν στο περιστατικό καθώς εξελίχθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Με τις πρώτες βοήθειες τις οποίες έδωσε, μάλλον ίσως ενδεχομένως να τις έχει σώσει και τη ζωή. Πολύ σημαντικό, πάνω από όλα υγεία. Λοιπόν, να πάμε, κυρία Σαρίδη, τώρα στα. Εμείς σήμερα ασχολούμαστε πιο πολύ με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τα απόνερα εδώ. Και θα ήθελα ένα σχόλιο αν οι αντιδράσεις, οι οποίες αντιδράσεις μάλλον τις βλέπω θετικές όσον αφορά την χώρα μας και από το εξωτερικό, αλλά βεβαίως και οι αντιδράσεις από παράγοντες εδώ, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κεντρικός Τραπεζίτης. Εσείς, σαν Ένωση Κεντρών, πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη συμπεριφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Έχουμε αλλαγές δηλώσεων κατά ρηπάς. Είναι απίστευτη αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα το τελευταίο έναν μήνα τουλάχιστον, εν ώψη και της αναγκαιότητας της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Έχουμε πληροφορίες τις οποίες τις παίρνουμε βάσει διαρροών. Έχουμε πραγματικά δηλώσεις στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η αλήθεια είναι το εξής, ότι το πρόγραμμα ομαλότητας, αυτό το οποίο προέβλεπε ήταν πρώτο να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Μετά προέβλεπε να δούμε με τι μορφή θα ήταν μέσα στο πρόγραμμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς θα συνέχιζε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ή ως σύμβουλος ή ως χρηματοδότης. Βεβαίως. Το τρίτο στάδιο το οποίο προέβλεπε ήταν η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, για να δούμε εάν τελικά το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Μετά θα πηγαίναμε στην λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση, όπου πλέον θα έπαιρνε και μία ανάσα η Ελλάδα. Και σιγά σιγά θα βγαίναμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, σιγά σιγά στις αγορές, με μια μερική αναχρηματοδότηση του χρέους, για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του προγράμματος, που ήταν το δεύτερο εξάμηνο του 2018, όπου πλέον θα βγαίναμε ολοκληρωτικά στις αγορές με την ολική αναχρηματοδότηση του χρέους. Αυτό προέβλεπε το σενάριο ομαλότητας. Από εκεί και πέρα, η καθυστέρηση, η οποία σαφώς και δεν ευθύνεται η αντιπολίτευση για την καθυστέρηση, οφείλεται για άλλα πράγματα η αντιπολίτευση, αλλά για την καθυστέρηση δεν οφείλεται. Λοιπόν, βαρύνει την κυβέρνηση. Οι δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτή τη στιγμή είναι θετικές. Οτιδήποτε οδηγήσει στο ξεμπλοκάρισμα της δεύτερης αξιολόγησης είναι θετικό για μας την Ένωση Κεντρών. Τώρα, από εκεί και πέρα. Είναι θετικό το ότι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι έχουμε μείνει πίσω στην οικονομία, είναι μη βιώσιμο το χρέος, ενώ βγαίνει ο κύριος Ντάσιελ, λοιπόν, πρόεδρος του Eurogroup, και λέει ότι έχετε πάρει λάθος στοιχεία, έχετε βασιστεί σε στοιχεία του παρελθόντος για το που βρίσκεται η οικονομία της χώρας. Ναι. Ακούστε να δείτε γιατί το λέω. Το λέω αυτό το πράγμα, δεν με αφήσατε να τελειώσω. Γιατί εκφράσατε την θέση σας. Εγώ χθες τοποθετήθηκα λοιπόν στη Βουλή και είπα ότι κοιτάξτε τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέει ότι είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Είναι θετικό για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να σταματήσει να λέει ψέματα. Θα πρέπει να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Με αυτήν την έννοια το είπα ότι είναι θετικές για να αλλάξει. Συγγνώμη, δεν έχει πει εδώ, μισό λεπτό, ο κύριος Λιαργκόβας, δανείζομαι τώρα γιατί είναι η υπηρεσία της Βουλής, λέει ότι το 2060 υπάρχει περίπτωση να είναι στο 300%. Άρα κανένας δεν έχει πει ότι είναι βιώσιμο. Εγώ δεν έχω ακούσει από κανένα να λέει κάτι τέτοιο. Όχι, άρα, όλοι υπόσχονταν ανατροπές. Αυτές οι ανατροπές όλοι υπόσχονταν ανατροπές. Αυτό που έχει και ήταν σκοπός της από την αρχή που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση είναι η απομείωση του χρέους. Αυτό. Ναι. Ακόμα και αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, ακόμα και αξιωματική αντιπολίτευση η οποία μιλάει, υπόσχεται ανατροπές. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Με αυτήν την έννοια το λέω, ότι θα πρέπει να μας γίνει βίωμα σε όλο το πολιτικό προσωπικό, για να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε μόνο είναι κάποιες ελαμφρύνσεις ενδεχομένως, ναι, όχι όμως ολικές ανατροπές. Ναι. Και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον ελληνικό λαό σε αυτά τα οποία του λέμε και σε αυτά τα οποία του υποσχόμαστε. Αυτή την έννοια. Θα πρέπει ουσιαστικά η αλλαγή να έρθει από μέσα, από αυτούς που πρεσβεύουν τα συμφέροντα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Εάν το καταλάβουν αυτοί,
όπως και η κυβέρνηση ευθύνεται για την μεγάλη καθυστέρηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε ούτε αυτές τις δηλώσεις ούτε αυτά τα μέτρα. Πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Δεν πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Ένα ενδεχόμενο τέταρτο μνημόνιο μετά από αυτές τις δηλώσεις τις οποίες ακούμε. Ενδεχομένως, είναι πρώτο μπιλό. Δεν το ξέρουμε. Ένα τέταρτο. Ναι. Ενδεχομένως. Ναι, αλλά ποιος θα μας το δώσει το τέταρτο. Ναι, δεν υπάρχει να μας το δώσει κανείς με εκλογές. Τότε μιλάμε για το χειρότερο σενάριο, ναι, το οποίο μπορεί να έχει η χώρα. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα, οδηγούν και τον κόσμο στο να αρχίσει να πιστεύει στην αλλαγή του νομίσματος. Δηλαδή, ο ίδιος ο πολιτικός κόσμος, με την διαχείριση την οποία κάνει, οδηγεί τον κόσμο προς αυτήν. Επειδή μιλάτε για αυτούς που αυτή τη στιγμή έχουν τη διακυβέρνηση, εσείς συνεχίζετε να κρατάτε ψηλά τη σημαία της οικουμενικής κυβέρνησης που συνέχεια ζητάει ένα σχεδόν. Είναι η μόνη λύση. Και πρόσφατα κιόλας, μάλιστα, και σε ένα, είχα δώσει και μια συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δύο φωνές, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε. Πρέπει να υπάρχει μόνο μια φωνή, να είναι ενιαία φωνή, να μπορέσει να δώσει στους δανειστές μας να καταλάβουν ότι μέχρι εκεί μπορεί η Ελλάδα, δεν μπορεί παραπάνω και ανάλογα να παρθούν. Κύριε Σαρίδη, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Θα ήθελα, επειδή η κουβέντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα που κάνουμε, να ανοίξουμε μία παρένθεση, γιατί εμείς πρέπει να προβάλλουμε και τις επιτροπές, στις οποίες βεβαίως ήσασταν και εσείς. Ναι, χθες είχαμε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δύο πολύ σημαντικές καταθέσεις, κυρίες και κύριοι, των διοικητών της πρώτης και της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Τώρα τι λένε αυτά τα νούμερα, σας πούμε μόνο ότι είναι η μισή Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, είπαν πολύ σοβαρά πράγματα. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε και λίγο τι είπαν οι διοικητές για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Οι διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών επιλέγονται από την Επιτροπή Κοινωνικών της Βουλής και αυτός είναι ο λόγος της ενημέρωσης, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Μανιός. Ο διοικητής της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής, Άγγελος Παπαδόπουλος, είπε ότι κινήθηκε σε τρεις άξονες, μεταξύ αυτών και την δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια υγεία των ασφαλισμένων αλλά και ανασφάλιστων με την κατάργηση του 5 ευρώ. Ο πληθυσμός που καλύπτεται στην Αττική ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια και εξυπηρετούνται από 23 νοσοκομεία και σχεδόν 20.000 προσωπικό. Η αναλογία προσλήψεων με αποχωρήσεις σήμερα είναι 2 προσλήψεις για κάθε συνταξιοδοτούμενο. Ενώ για τις νέες προσλήψεις, είπε. Ήδη από χθες, από την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, έρχονται οι 4.000 προσλήψεις και αναλαμβάνουν εργασία στα νοσοκομεία. Στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε το μέσο κόστος κάθε νοσηλευόμενου, το οποίο είπε ότι για το 2016 ήταν 259 ευρώ ημερησίως και με συγκριτικά στοιχεία βρίσκονται οι πιθανές πατάλες. Ενώ για τα κλειστά κρεβάτια στις εντατικές, είπε με ποιο τρόπο θα ανοίξουν. Είναι μέσα στις προτεραιότητές μας, τις πρώτες, με την είσοδο του προσωπικού που έρχεται, που αυτή τη βδομάδα αναλαμβάνει στο νοσοκομείο, να ανοίξουμε, αν είναι δυνατόν, όλες τις υπόλοιπες κλίνες. Η διοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Όλγα Ιορδανίδου, είπε ότι για πρώτη φορά έκλεισε το έτος με πλεονασματικό προϋπολογισμό, ενώ οι οφειλές προς τρίτους ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ είναι πλήρως εξασφαλισμένες. Η κυρία Ιορδανίδου, αφού περιέγραψε τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής που καλύπτει η δεύτερη ΙΠΕ, αναφέρθηκε στο δίκτυο τηλεϊατρικής λέγοντας. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής έχει τους εξής βασικούς στόχους. Να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε τακτικά και έκτακτα περιστατικά σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Να βοηθάει στη συνεχή εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νησιωτικών κέντρων υγείας και πολυδύναμων ιατρίων και επίσης να αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για διοικητική υποστήριξη. Επίσης, η κυρία Ιορδανίδου αναφέρθηκε στη συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Μετάδραση για την αντιμετώπιση ασθενών, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με το νοσηλευτικό προσωπικό. Η σημερινή διαδικασία είναι μια δημόσια λογοδοσία στην άσκηση διοίκησης στη δημόσια υγεία, είπε ο Υπουργός Υγείας και αναφερόμενος στους δύο διοικητές, τόνισε. Και ο κ. Παπαδόπουλος, ο διοικητής πρώτης, είπε, και η κυρία Ιορδανίδου, η διοικήτρια της δεύτερης, είναι άνθρωποι με μακρά θητεία και διαδρομή στη δημόσια περίθαλψη. Είναι πολύ καλοί γνώστες των προβλημάτων των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Λεκανοπεδίου, που ξέρουν πολύ καλά ότι είναι ο πυρήνας του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας. Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν στην Επιτροπή. Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Και να επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Σαρίδη και θα ήθελα να ρωτήσω, σε ενδεχόμενο που η κυβέρνηση φέρει νέα μέτρα στη Βουλή, εσείς
είστε διατεθειμένοι να βοηθήσετε, να ψηφίσετε, ώστε να βοηθήσετε και στο κλείσιμο τη δεύτερη αξιολόγηση στην πλευρά σα. Μα η πρόθεσή μα είναι. Έχουμε πει εξάλλου ότι η δεύτερη αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε τα μέτρα τα οποία θα φέρει η κυβέρνηση, θα τα αξιολογήσουμε, θα τα συζητήσουμε. Δεν μπορούμε με διαρροές να δούμε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η στάση τη Ένωση Κεντρών. Αλλά σαφώς αυτό θέλουμε κι εμείς. Να προχωρήσει η δεύτερη αξιολόγηση. Αλλά η συνένεση όμως δεν θα είναι μόνο. Που θα δώσει η Ένωση Κεντρών, δεν θα είναι μόνο για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και τα μέτρα. Τι αυτά. Άλλο θα είναι. Θα γίνει μια ευρύτερη συζήτηση πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τώρα και στο εξής. Σκοπός είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να μας πείσει αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι, γιατί αν δεν μας πείσει ότι μπορεί να συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή, θα πρέπει να πάμε σε εκλογές αφού κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Ναι, αλλά κύριε Σαρίβη, εδώ βλέπουμε. Βεβαίως η εκλογολογία υπάρχει, αλλά όλοι την απεύχονται. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα μικρά κόμματα, και δεν το λέω τα μικρά κόμματα ενώ που ακόμα μπορεί να είναι μικρά, μιλάνε για συνένεση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχει και φιλορούν. Δηλαδή, από το ποτάμι φεύγουν. Από την Ένωση Κεντρών έχετε κι εσείς τα ίδια. Ο κ. Μπαριώτας χθες από το ποτάμι, όπως θα έχετε ενημερωθεί. Ναι, χθες ο κ. Μπαριώτας ανεξαρτητοποιήθηκε. Γιατί συμβαίνει αυτή έτσι η ανακατάταξη στο χώρο του κέντρου. Αυτό είναι εσωτερικό των κομμάτων, θα μου επιτρέψετε. Δεν έχει να κάνει με τις αρχές της συνένεσης, όπως λέτε εσείς, ή με οποιοδήποτε. Είναι προσωπικό, εγώ πιστεύω. Ότι είναι καθαρά προσωπικό. Είναι καθαρά προσωπικό και δεν θα ήθελα να επεκταθώ και να απαντήσω πάνω σε αυτό, καθώς θα μιλήσω για ανθρώπους που δεν ξέρω και το σκεπτικό που τους οδήγησε στο να φύγουν από τα κόμματα αυτά. Σαφώς και η πολιτική η οποία ακολουθεί ένα κόμμα είναι μία αιτία για να φύγει ένας στέλεχος, αλλά μόνο εάν έχει αλλάξει η ιδεολογία του κόμματος. Από εκεί και πέρα εμπλέκονται τα προσωπικά, οπότε... Το να νιώθουν ότι το κόμμα ίσως δεν έχει μέλλον και πρέπει να πάνε σε ένα μεγαλύτερο άρμα για να συνεχίσουν την πολιτική τους πορεία. Η δουλειά μας είναι να έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες εδώ που είμαστε ή να είμαστε χρήσιμοι. Όχι αυτό το οποίο κάνουμε. Κύριε Σαρίδη, φαντάζομαι ότι να πω και εγώ το εξής σε αυτό που είπε η Κέλλη, ότι όταν λέει ένα κόμμα ότι εγώ συνενώ και θέλω να είμαι με άλλα κόμματα μαζί, αλλά η συνένεση δεν υλοποιείται, λογικό είναι αυτό που είπε και η Κέλλη, ότι σου λέει ένας βουλευτής, εντάξει, αφού δεν συνενείται και δεν τα βρίσκεται, ας πάω κι εγώ από εκείνη την πλευρά, που δεν είναι μόνο θέμα φιλοδοξία. Από τη γραμμή πια του κόμματος, το είπε ο κ. Σαρίδης, φεύγει από τη γραμμή. Δηλαδή ο σκοπός μας ήταν η συνένεση και επειδή δεν προχωράμε στη συνένεση, φεύγουμε από το κόμμα και πάμε σε κάποιο άλλο το οποίο δεν μιλάει καν για συνένεση. Ναι. Δεν έχετε και άδικο σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, ένα τελευταίο, γιατί θέλουμε να πάμε και λίγο στο θέμα στο αφιέρωμα του Κυλαϊδόνη που έφυγε. Θέλουμε καταρχήν και από την Ένωση Κεντρών έτσι, να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με τον μεγάλο τραγουδιστή και συνθέτη και μουσικό. Εμείς μεγαλώσαμε. Εγώ είμαι στη γενιά που μεγάλωσε με τον Κυλαϊδόνη. Ακούγαμε τα τραγούδια, είχαμε μέσα στην εικόνα η οποία μας έχει δημιουργήσει ο Κυλαϊδόνης, είναι η θάλασσα, είναι η παραλία, είναι η άμμος. Μια τέτοια εικόνα μας έχει αφήσει ο Κυλαϊδόνης. Δυστυχώς έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι το έργο το οποίο αφήνει πίσω κάθε άνθρωπος είναι και η κληρονομιά του. Έτσι ακριβώς. Εσείς τώρα στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι δεν είχατε πάει στη Βάρκηζα στο Πέτρο. Βεβαίως, γιατί σε όλη την Ελλάδα έχω γυρίσει εγώ και λόγω των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων έχω γυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα Κυλαϊδόνης, γιατί είναι ένα ωραίο σημαντικό αφιέρωμα. Θα δούμε μαζί και λίγο μετά να δούμε και όλες τις τοποθετήσεις, τα συλληπιτήρια που έστειλαν ο πολιτικός κόσμος. Θα το διαβάσουμε μετά μαζί, μόλις δούμε και το βίντεο, το αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, επειδή δεν ξέρω αν είναι πληροφορίες, δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Είδατε το Σύλλογο Δανειοληπτών της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως το είδα. Επειδή τα δάνεια είναι και αυτά στο τραπέζι, τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σαρίδη? Τα κόκκινα δάνεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Δυστυχώς οι υποσχέσεις οι οποίες έχει δώσει η κυβέρνηση για ρύθμιση των κόκκινων δανείων δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπροστά της έχει τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά μέσα στο πακέτο της δεύτερης αξιολόγησης είναι και τα κόκκινα δάνεια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και ο κόσμος αυτός περιμένει να δει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
για μένα ναι, δεν είναι μόνο η ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει να πληρώσει. Ξέρετε, έχω γνωρίσει, έχω βιώσει, δεν είναι μπαταχτής ο άνθρωπος, θέλει να πληρώσει. Κοιτάξτε, τα χρέη, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν πληρώνονται με ρυθμίσεις. Τα χρέη πληρώνονται με δουλειά. Πρέπει λοιπόν αυτό το κράτος να βρει μια δουλειά στον κόσμο για να μπορέσει να πληρώσει τα δάνειά του και να μην είναι κόκκινα. Έτσι πρέπει, από εκεί θα πρέπει ο κύκλος να ξεκινήσει. Όχι το αν θα κάνουμε ρυθμίσεις και κάναμε ρυθμίσεις 100, 200, 500 δόσεις. Δεν έγινε κάτι με αυτό. Αν ο άνθρωπος δεν έχει να δουλέψει, από πού θα τα βρει. Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά. Κύριε Σαρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το αφιέρωμα. Πάμε τώρα στο μεγάλο Λουκιανό Κυλαϊδόνη που έφυγε, όπως είπαμε χθες, από κοντά μας. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Να δούμε ένα βίντεο για τη ζωή του και το έργο του. Εξακολουθώ να είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι. Ένας σημαντικός τραγουδοποιός, ένας μοναχικός καουμπόι, όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια του. Με την ιδιαίτερη φωνή, το ελαφρύ υπομειδίαμα και το μοναδικό χάρισμα να απεικονίζει στιχουργικά και να μιλοποιεί τις καθημερινές στιγμές της ζωής, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν έγραψε τη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου της Κοστούλας Μητροπούλου «Η πόλη μας». Στη μουσική του πορεία συνέθεσε υπέροχες μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από τον κόσμο, όπως «Ο ύμνος των μαύρων σκυλιών», «Τα θερινά σινεμά», «Ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει» και «Μια μέρα μιας μέρης». Έγραψε μουσική για τις ταινίες «Η κυνηγή» και «Ο θίασος» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Παντελή Βούλγαρη και «Η Αθηναίοι» του Βασίλη Αλεξάκη, καθώς και για πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Ως συνθέτης, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είχε συνεργαστεί με σπουδαίους στιχουργούς όπως η Νίκος Κάτσος, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Νεγρεπόντης και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για 10 χρόνια έγραφε αποκλειστικά τη μουσική για το ελεύθερο θέατρο, ελεύθερη σκηνή, με επιλεγμένα κομμάτια να περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «Πάμε Μαέστρο». Ήταν επίσης βασικός συνθέτης των παραστάσεων του Θεσσαλικού Θεάτρου. Παράλληλα, είχε συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, καθώς και το Λαϊκό Θέατρο Λεωνίδα Τριβιζά, μα και την παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό και βουλευτή Άννα Βαγενά, με την οποία απέκτησαν 2 κόρες. Το 1999 δημιούργησαν μαζί τη δική τους μουσική σκηνή, το Μεταξουργείο, στο οποίο εμφανιζόταν έως πρόσφατα. Αξέχαστο παραμένει το πάρτι στην Πλάζα της Βουλιαγμένης το 1983, το ελληνικό Woodstock, όπως χαρακτηρίστηκε, με 70.000 κοινό. Το 2011, σε μια συναυλία αναδρομή στα 35 χρόνια πορείας του, ερμήνευσε στο φεστιβάλ Ρεματιάς αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δουλειά του. Τη θλίψη του για την απώλεια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη εξέφρασε πλήθος καλλιτεχνών, αλλά και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Στο θάνατο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο χαρισματικός τροβαδούρος, ο πολυτάλαντος δημιουργός, ο αγαπητός φίλος, έφυγε από κοντά μας. Με το εξαιρετικά πλούσιο μουσικό έργο του, σφραγισμένο με την κριτική ματιά και το καυστικό χιούμορ του πολιτικά ενεργού, ανήσυχου καλλιτέχνη, μας συγκίνησε, μας μάγεψε και μας προβλημάτισε στα κρίσιμα πώς και γιατί της ιστορίας και της κοινωνίας μας. Η απώλειά του είναι οδυνηρή και αναντικατάστατη. Θερμά συλληπιτήρια στη σύζυγό του, συνάδελφο βουλευτή Άννα Βαγενά, και στις θυγατέρες τους. Στη μνήμη του, η Βουλή των Ελλήνων θα καταθέσει ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό σε τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του. Μια σταγόνα ιστορίας, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Το 1405 γεννιέται ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος Δραγάσης Παλαιολόγος. Ήταν ο τελευταίος βασιλεύων Βυζαντινός αυτοκράτορας, ως μέλος της δυναστείας των Παλαιολόγων από το 1449 έως τον θάνατό του.
Ερχόμαστε στα δικά μας και ερχόμαστε δυστυχώς στα νομίσματα και τις δραχμές. 1828, με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, καθορίζονται οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το γρόσι, το οποίο αποτελεί ακόμη το κύριο νόμισμα συναλλαγών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το διάταγμα, με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει την εσχροκέρδεια από τότε, μία λίρα στερλίνα ισοδυναμεί με 73 γρόσια. Ο Καποδίστρας προσπαθούσε να κάνει και κάτι άλλο, να βάλει τη δραχμούλα. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, το 1833, με βασιλικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 1833, περί ρυθμίσεως του νομισματικού συστήματος, η δραχμή αντικαθιστά τον φοίνικα νόμισμα που επιχείρησε να καθιερώσει, όπως είπαμε, ο Καποδίστρας. Η νέα νομισματική μονάδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους υποδιαιρείται σε 100 λεπτά. Από τότε και αδιάλειπτα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2002, η δραχμούλα ήταν νομισματική μονάδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και τελειώνουμε με μια αεροπορική αλλά και πολιτική ανάμνηση. Το 1912, σαν σήμερα, ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση στην Ελλάδα με αεροπλάνο τύπου Νιεπόρ, 50 ύπων. Στις 8 Φεβρουαρίου 1912 εκτέλεσε την πρώτη πτήση στους ελληνικούς ουρανούς, γεγονός που είχε ιδιαίτερη απήχηση στον εχώριο τύπο. Αφού απογειώθηκε από την περιοχή του Ρουφ, πραγματοποίησε 16 λεπτά πτήση και πέρασε πάνω από την Ακρόπολη. Τώρα το ενδιαφέρον. Μία ώρα αργότερα πραγματοποίησε και δεύτερη πτήση. Τη φορά με συνεπιβάτη τον Πρωθυπουργό της χώρας, Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Πρωθυπουργός, ενθουσιασμένος, δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το νέο όπλο. Να εκμεταλλευτεί και το εκμεταλλεύτηκε έτσι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα, Τετάρτη, η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, λίγα λεπτά πριν τις 10. Να σας πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα γίνει συλλαλητήριο εδώ στο Σύνταγμα. Είναι προγραμματισμένο από τους πυροσβέστες. Αν υπάρχει κάποια κίνηση, να την προσέξετε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα. Καλημέρα.